αληθείας, πάντα μου παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και της ζωής ο Υιός, εκδέ και στήρος σου πλήν, κρεάζει εμάς από τα βάση κλείδους και σώσον το καθέχεια σε χάση μόνο. Αμήν. Μια ανάγνωση πρώτα. Καλώς ήρθατε, αδερφό Μιχάλη. Καλώς. Καλώς. Μία ανάγνωση πρώτα της ευαγγελικής περικοπής που ακούσαμε εχθές και μετά μία ανάλυση από το χέρι ή μάλλον από το Άγιο Νου του Αγίου Ιωαννίου του Παλαμά, του Θεσσαλονικίου. Είπε δε πρόστινας τους πεπιθώτας εν εαυτής, είπε δε σε κάποιους που είχαν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, ότι εισί δίκαιοι, ότι υπάρχουν δίκαιοι που εξουθενώνουν, σπρώγνουν, εξοντώνουν θα λέγαμε εκείνους όλους τους άλλους. Τι είπε σε αυτούς, την παραβολή την παρακάτω. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν, προσεύξαστε. Ο εις Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν, ταύτα προσήφχετο. Ο Θεός ευχαριστώσει ότι ουκ ημί ως περιλυπή των ανθρώπων άρπαγες άδικη μοιχή ή και ως ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις του Σαββάτου από δεκατό πάντα ως ακτώμε. Και ο τελώνης μακρόθεν εστός που κήθερεν ουδε τους οφθαλμούς εις τον ουρανόν επάρε, αλλά έτυπτεν εις το στήθος αυτού λέγον, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό. Λέγω ημίν κατέβει ούτως δε δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού ή γάρ εκείνος, ότι πάσο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. Αυτή είναι η παραβολή που είναι σε όλους μας γνωστή. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές και το περιεχόμενό της μας είναι εντελώς γνωστό. Όμως, σε βάθος ανάλυση του περιεχομένου μας δίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που μπορεί από το περιεχόμενο της δικής του αναλύσεως, εάν έχουμε εμείς καλή υποδοχή και όσο χρόνο χρειαστούμε για να ακούσουμε αυτή την ανάλυση, εάν μιλάμε εσωτερικά με τον Θεό να μας φωτίσει όλους, θα έχουμε ένα πολύ
μεγάλο ή μάλλον έναν επανάληπτο κέρδος. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι ο διάβολος είναι πολυμήχανος στους τρόπους και στις μεθόδους προκειμένου να κερδίσει μία ψυχή από αυτές που είναι πιστές και να την οδηγήσει, αν είναι δυνατόν, στην κόλαση. Όλοι μας προσπαθούμε ο καθένας να χτίσει το σπίτι της ψυχής του. Πάνω σε αυτή την προσπάθεια έρχεται ο πειρασμός, όχι μία ή δύο φορές, αλλά σε κάθε πράξη, σε κάθε έργο που κάνουμε, επιχειρούμε για να φτιάξουμε το σπίτι της ψυχής, δηλαδή θεμέλια αρχίζουμε και προσπαθούμε να τα στερεώσουμε καλά, με τρόπο έρχεται για να αφαιρέσει από κάτω τα θεμέλια, ώστε αν είναι δυνατόν να μην ξεκινήσει το σπίτι της σωτηρίας της ψυχής μας. Τείχους, πάμε να στήσουμε πάνω στα θεμέλια που ήδη έχουμε βάλει. Έρχεται για να γκρεμίζει τους τείχους. Στέγη, έρχεται για να ρίξει όλο το σπίτι κάτω και χρησιμοποιεί όλες τις μεθόδους που εκείνος γνωρίζει. Ο Απόστολος Παύλος, που πολεμήθηκε όσο κανένας άλλος από τον πειρασμό και είχε την εμπειρία του πολέμου και τον πειρασμό, λέει ότι είδαμεν, γνωρίζουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να μας κλέψει ό,τι όμορφο προσπαθούμε να τοποθετήσουμε μέσα στο ψυχικό μας κόσμο. Όμως, όσο και αν επιχειρεί, να μας αρπάξει τη σωτηρία της ψυχής μας, να μας αχρηστεύσει δηλαδή, με άλλα λόγια, τις πνευματικές δυνάμεις, πλοίο την ισχύν έχει η αρετή. Πιο απλά, μεγαλύτερη δύναμη έχει η αρετή. Και για να μιλήσουμε κατά το Ευαγγέλιο, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, όπως είπαμε και άλλη φορά, μίζων ανώτερος ο εν ημίν είναι εκείνος που υπάρχει μέσα μας και μπορεί, εάν τον επικαλεστούμε, να μας στείλει το Πνεύμα του Άγιον να του κρεμίσει τα οχυρώματα του διαβόλου και να το χρηστεύσει οποιαδήποτε προσπάθεια. Ένα από τα μεγαλύτερα όπλα του διαβόλου, είναι να μπορέσει να φυτέψει
στον άνθρωπο εκείνο που αναγνώσαμε προηγουμένως, μόλις ξεκινήσαμε την ανάγνωση. Να φυτέψει τον άνθρωπο την πεποίθηση, την πίστη στον εαυτό του, ότι μπορεί από μονάχος του να φτιάξει ό,τι φτιάξει τη ζωή και να καμαρώσει αυτό που έχει φτιάξει τη ζωή του. Μια εικόνα πολύ ζωντανή και ανάγλυφη για αυτή την πραγματικότητα του μεγάλου ποσοστού των ανθρώπων που βασίζονται στις δυνάμεις τους και μόνο στις δυνάμεις τους. Είναι, επαναλαμβάνω, ανάγλυφη εικόνα τους ο Φαρισαίος που ακούσαμε χτες Κυριακή στην παραβολή του τελών και του Φαρισαίου. Το άλλο άκρο της περιπτώσεως του Φαρισαίου είναι ο τελώνης. Μας λέγει λοιπόν στην παραβολή ότι δύο άνθρωποι ανέβησαν εις το ιερόν. Δύο άνθρωποι ανέβησαν εις το ιερόν. Ανέβηκαν στο ιερό οι δύο άνθρωποι. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο ναός, το ιερό, και το οποίο μιλάει η παραβολή, ήταν σε ψηλό τόπο κτισμένο. Σε ψηλό τόπο κτισμένο. Εκεί ο Δαβίδ, πριν χτιστεί ο ναός, ανέβηκε, έφτιαξε θυσιαστήριο και έκανε μια θυσία στο Θεό για να δώσει τέλος σε ένα θανατικό που είχε πέσει στο Ισραήλ και που την κυρία ευθύνη την είχε ο ίδιος. Την κυρία ευθύνη την είχε ο ίδιος. Δηλαδή, να εξηγήσω. Επρόκειτο να αντιμετωπίσει εχθρούς ο Δαβίδ. Και πριν ή κάνει οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση, έδωσε εντολή στο Ισραήλ να γίνει απογραφή, να δει τον πληθυσμό, ώστε μέσα από τον πληθυσμό να συγκεντρώσει τις δυνάμεις, αφού δει πόσος είναι ο πληθυσμός, να πει τόσο πληθυσμό έχω, τόσο στρατό μπορεί να πάρω μέσα από αυτό το πληθυσμό, ώστε να αντιμετωπίσω τον εχθρό. Ο Δαβίδ με αυτή του την πράξη έδειξε ότι ξεκινάει ένα πόλεμο χωρίς να υπολογίσει ψηλά τον Κύριο, αλλά να στηριχθεί στις δυνάμεις που είχε. Και ο Κύριος το απαντάει με ένα θανατικό άγγελο Κυρίου, λέει, έπαιρνε, λέει, τους Ισραηλίτες έναν έναν. Και για να σταματήσει αυτή η συμφορά, ανεβαίνει εκεί που ήταν χτισμένος αργότερα ο Ρωμόδος, φτιάχνει τον θυσιαστή και κάνει θυσία για να τραβήξει την εύνοια και την αγάπη του Θεού και να σταματήσει η συμφορά. Ανέβηκε λοιπόν, όπως ο Δαβίδ, ανέβηκαν και οι δύο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε το εξής, ανέβηκαν και οι δύο στο ύψωμα εκείνο.
Μην ξεχνάμε το εξής. Για δύο λόγους, λέει ο Χριστός, ανέβηκαν. Δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι ο πιστός άνθρωπος που εισέρχεται εις τον ναό, που μπαίνει μέσα στον ναό, προσεύχεται και ανεβαίνει με την προσευχή του ψηλά στο θρόνο του Θεού και συνομιλεί με τον Θεό. Ο ένας λόγος λοιπόν είναι ότι είναι ανέβασμα. Ουσιαστικό ανέβασμα είναι. Και δεύτερος, και αυτός βέβαια σημαντικός, αλλά σαν το πρώτο, είναι το ότι ο ναός, αυτός στον οποίο πηγαίνουμε και εμείς σήμερα, είναι αυτός ο ίδιος ο ουρανός. Και τύπος, σύμβολο δηλαδή, αυτής περιπτώσεως είναι η Εκκλησία μας, που είναι ο χώρος που μας ανεβάζει πνευματικά στον ουρανό. Αλλά επαναλαμβάνω, δύο λόγοι είναι. Ένας είναι η προσευχή που σημαίνει ανέβασμα, και ο άλλος λόγος είναι ότι ο ναός αυτός καθεαυτός μας ανεβάζει ψηλά στον ουρανό. Κάπου έχω γράψει και το λέει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος, τι μας κάνει η προσευχή. Η προσευχή από γης εις ουρανών ανάγει τον άνθρωπο. Από τη γη προς τον ουρανό ανεβάζει τον άνθρωπο. Και παν επουράνιον υπερβάσα όνομα και αξίωμα, αυτό παρίστηση το επιπάντων Θεών. Το εξηγώ, η προσευχή αφού ανεβάσει τον άνθρωπο, την ψυχή του ανθρώπου πάνω από κάθε όνομα, όνομα οποιοδήποτε βέβαια άγιο, τα περνάει όλα, δηλαδή αγγέλους, αγγέλους, δικαίους κλπ. Και κάθε αξίωμα ουράνιο, δεν το λέει επουράνιο, ανεβάζει και τον άνθρωπο και τον κάνει να στέκει δίπλα και κάτω από το θρόνο του Θεού. Έτσι λέει αυτό το κομμάτι του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου του Θεσσαλονικιού, του Παλαμά Θεσσαλονικιού. Ώστε λοιπόν ανέβηκαν και οι δύο, και ανέβηκαν και οι δύο για να προσευχηθούν, για κανένα άλλο λόγο. Και μας λέγει στη συνέχεια ότι ο ένας από τους δύο ήταν τελώνης και ο άλλος φαρισαίος. Και εδώ ο Χριστός ξεχωρίζει τους κατοίκους της γης, τους χριστιανούς, σε δύο κατηγορίες. Δύο κατηγορίες. Εις δύο διήλε πάντας τους το ιερό προσιώντας, μάλλον δε ανιώντας προσευχής. Ένεκα. Σε δύο διέρεσε εκείνους που πλησιάζουν το ιερό, το ναό, ή μάλλον εκείνους που ανεβαίνουν στο ναό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, προσευχής ένεκα. Άρα πρέπει να έχουμε σαφέστατη, ξεκάθαρη γνώση και γνώμη ότι ο Κύριος όταν ομιλεί, ομιλεί και ο λόγος του είναι λόγος
αναλύωτος, που δεν αλλοιώνεται ποτέ, αιώνιος και έχει ισχύ παντοτινή. Δύο ανέβηκαν, δύο κατηγορίες ανθρώπων είναι και δύο κατηγορίες θα είναι στους αιώνας μέχρι που θα κλείσει η αυλαία του κόσμου τούτου. Λέει και ακόμη τι αυτή γάρ ή της προσευχής φύσης. Αυτός είναι ο χαρακτήρας, η ουσία της προσευχής. Από γης εις ουρανό ανάγειν τον άνθρωπο. Να ανεβάζει τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό. Τώρα, ο ένας, ο Τελώνης, γνωρίζουμε ότι ως άνθρωπος που δεν είχε πλησιάσει το Κύριο, βρισκότανε στην άβυσσο της κακίας. Γιατί? Γιατί είχε ως επάγγελμα την αδικία. Τα λέει όλα, ως επάγγελμα την αδικία. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος, εις το βυθό, βυθό έτσι ονομάζει, της κακίας βρισκόταν ο Τελώνης. Στο βυθό της κακίας. Και ανέβηκε αυτή η ψυχή που βρισκόταν στο βυθό για να προσευχηθεί. Ένας από μας ή ένας από οπουδήποτε αλλού θα είχε κατά την ανθρώπινη λογική, την απλή, την φαινομενική, να πει αυτός που όλο τον κόσμο αδικεί και του ρουφάει το αίμα ανέβηκε να προσευχηθεί. Ό,τις υποκρισίας, θα το έλεγε Βασίλη, θα το έλεγε, θα το έλεγε, γιατί είχε δεδομένα στα χέρια. Μα αυτός αδικεί εξ επαγγέλματος και ανέβηκε να κοροϊδεύσει και το Θεό ακόμη. Σε αυτό ή αυτό το λόγο θα είχε δίκιο να το προβάλλει κατά, επαναλαμβάνω, τη δική μας ανθρώπινη λογική. Ο άλλος, λέγει, που ήταν φαρισαίος, ήταν γνώστης της Παλαιάς Διαθήκης, των προφητών. Ήξερε τι ζητούσε από αυτόν ο Κύριος. Σαν γνώστης της Γραφής, ασφαλώς έπρεπε να έχει τα προσόντα εκείνα που απαιτεί ο ναός για να ανέβεις να προσευχηθείς ή που ζητάει ο Θεός από σένα για να συνομιλήσεις μαζί του. Τα ήξερε και τα παρά ήξερε. Ανέβηκαν λοιπόν ο Τελώνης. Δεν μπαίνει καθόλου μέσα στο ναό. Εστός μακρόθεν, λέγει, στεκόταν, να το προσέξουμε αυτό, στεκόταν μακριά, έτσι το λέει η Γραφή, το λέει ο Κύριος, εστός μακρόθεν, στεκόταν μακριά και χτύπαγε το στήθος του και αναστέναζε και φώναζε εσωτερικά από την ψυχή του, χωρίς να ακούγεται έξω, αλλά κραυγαλαία στα αυτιά του Θεού, ο Θεός η λάστη τίνει το αμαρτωλό.
ο άλλος, ο Φαρισαίος, θα τα πούμε έτσι να καταλάβουμε καλά και να σχολιάσουμε, να δούμε ένα-ένα όλα, μπαίνει μέσα στο ναό και λέει η Γραφή, έστι, έχει διαφορά, το στεκόταν μακριά από το ναό, στεκόταν διαρκώς, σημαίνει το στεκόταν, θα το εξηγηθούμε παρακάτω, ενώ ο άλλος λέει στάθηκε με υψωμένο το ανάστημα και είπε μια, ξεκινάει την προσευχή του πάρα πολύ ωραία, γιατί σπάνια εμείς οι άνθρωποι λέμε στο Θεό, σπάνια, πολύ σπάνια, σε ευχαριστώ Θεέ μου. Πιο πολλές φορές λέμε Κύριε Λέησον, και τον εφωνάζουμε έτσι για να μας βοηθήσει. Να, παραδείγματος χάρη τελώνεις. Δεν είπε ευχαριστώ, αλλά με παρακλητικό τρόπο, με πόνο ψυχής, τον παρακαλεί και του λέει η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Δηλαδή, συγχώρησέ με τον αμαρτωλό. Εδώ, μπροστά στα μάτια μας, έχουμε δύο ανθρώπους που μας δείχνουν και μας λένε μπορείς να παρακαλείς. Παραδείγματος χάρη, Χαναναία, Κύριε ελέησόν με, η θυγάτηρ μου κακός πάσχει, δαιμονίζεται. Και αυτή παρακαλεί. Κατόνταρχος, έλα Κύριε σπίτι μου σε παρακαλώ, του λέει. Το παιδί μου, η κόρη μου πεθαίνει. Όλα τα παραδείγματα μιλάνε για αδέηση, που είναι ζωντανά αυτά, είχαν γίνει. Εδώ μας λέει ότι έχουμε το Φαρισαίο που λέει σε ευχαριστώ. Έχουμε λοιπόν δύο είδη προσευχών που τα προβάλλει ο Κύριος στα πρόσωπα των δύο ανθρώπων εκείνων, του τελώνου και του Φαρισαίου. Ο ένας λέει η λάστη τίμη και δέεται, ο άλλος ευχαριστεί. Μέχρι εδώ και οι δύο, αν θελήσουμε από το είδος της προσευχής να κρίνουμε, θα πούμε ότι είναι άψογος, ακατηγόρητο το είδος της προσευχής, και μέσα στο δεύτερο είναι πιο επένετο. Λέει ένας αγιορείς που έχει φύγει, ο Παπατίχωνας, λέει, δεν θυμάμαι όμως το πόσο ποσοστό δίνει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ότι ένα παρακαλώ έχει, θα λέγαμε, 10 δραγμές με τα παλιά χρήματα, και ένα ευχαριστώ έχει 10 εκατομμύρια. Γιατί επαναλαμβάνω, όλη η μέρα του λέμε ελέησέ μας Κύριε, Κύριε Σου Χριστέ ελέησόν με, φωνάζουμε σε ευχή. Το ευχαριστώ είναι δύσκολη ευχή. Έτσι λοιπόν, να το προσέξουμε, δύο είδη προσευχών. Αλλά εκεί που υπάρχει και είναι τεράστια η διαφορά ανάμεσα στους δύο, δεν είναι το είδος της προσευχής, αλλά το ήθος. Το ήθος και ο τρόπος. Άλλο ήθος έχει ο ένας και άλλο ήθος έχει ο άλλος. Σαν να λέω, το ήθος του ενός είναι αντίθετο από το ήθος του άλλου. Ο τελώνης, σκυφτός κάτω, μη δε τους οφθαλμούς εις των ουρανών επάρε η δύνατο, ούτε τα μάτια του δεν τολμούσε να υψώσει στον ουρανό. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος, όχι στον ουρανό, αλλά για σκέψου, θα του πήγαινε το μυαλό να πάει και πιο βαθιά από τον Θεός, αφού αντιλαμβανόταν το βάρος που σήκωνε και το λόγο για τον οποίο προσευχότανε. Το βάρος που σήκωνε, την αδικία που είχε εξ επαγγέλματος,
σαν τελώνης να εισπράττει με αδικίες. Το καταλάβαινε πολύ καλά αυτό. Γι' αυτό λοιπόν λέει ούτε τα μάτια να ύψωσε τον ουρανό, αλλά ήταν σκυφτός και γυρτός και χτύπαγε και το στούδος του. Και φώναζε ο Θεός η λάστη τίμη του αμαρτωλού. Αυτή η ολιγόλογη προσευχή που συνοδευόταν και με πράξη, δεν ήταν απλός λόγος, είχε σκύψει κάτω ο άνθρωπος. Και όπως ήταν σκυφτός φώναζε, ελέησέ με Κύριε, συγχώρεσέ με. Από την άλλη, ο τελώνης που είπε ευχαριστώσει, σε ευχαριστώ. Φαρισαίος ο τελώνης. Γιατί ευχαριστείς τελώνη το Θεό, ότι... Φαρισαίο. Με συγχωρείτε, φαρισαίο το Θεό, δεν θα διορθώσουμε. Γιατί φαρισαίε ευχαριστείς το Θεό, ότι ουκ ημί δεν είμαι ώσπε η λυπή των ανθρώπων, δεν είμαι όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Ας το προσέξουμε λίγο, λέει, να καταλάβουμε τη σημασία. Λέγει, σε ευχαριστώ γιατί δεν είμαι. Αυτό το δεν είμαι είναι αυτό που διαβάσαμε στην αρχή. Είναι ο άνθρωπος που είναι στηριχμένος στο είμαι του, στον εαυτό του. Το προσέχουμε. Και όχι στη βοήθεια του Θεού. Είσαι τελώνη, φαρισαίε, αυτός που είσαι επειδή πιστεύεις στον εαυτό σου και δεν προσέτρεξες στη βοήθεια του Θεού για να είσαι αυτός που είσαι. Ούκι μη. Το καταλάβουμε, αυτό σημαίνει το ούκι μη. Δεν είμαι, άρα ξεχώριζε τον εαυτό του στις σχέσεις του ανάμεσα στον εαυτό του και με τον Θεό, τον έκοβε από τον Θεό και έλεγε εγώ είμαι αυτός που είμαι με τις δυνάμεις που είμαι. Δεν με βοήθησε κανείς. Πάρτε το ένα να το καταλάβετε καλά, να το καταλάβουμε όλοι καλά. Ούκι μη σε ευχαριστώ γιατί δεν είμαι. Αυτό λοιπόν είχε φτιάξει έναν Θεό που το λάτρευε και ήταν το εαυτός του. Καμία σχέση δεν είχε με τον Θεό. Και συνεχίζει. Ώσπερ η λυπή των ανθρώπων. Εδώ τώρα βάζει μια σύγκριση. Εγώ, ο Φαρισαίος, όλοι οι άλλοι άνθρωποι από την άλλη μεριά. Εγώ είμαι ψηλά, όλοι οι άλλοι άνθρωποι είναι χαμηλά, πεσμένοι. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, πρόκειται για οικουμενική κατάκριση, έτσι ονομάζει. Οικουμενική κατάκριση. Όλοι κατακρίνουμε, πέφτουμε στο ελάττωμα αυτό, αλλά όχι σε τέτοιο μέγεθος. Να πούμε ότι εγώ είμαι και όλοι οι άλλοι δεν είναι. Σύγκριση που οδηγεί σε κατάκριση οικουμενική όλου του κόσμου. Και ποιοι είναι οι άλλοι Φαρισαίοι? Άρπαγες, άδικοι, μοιχοί. Έβαλε και τη στάμπα πίσω. Άρπαγες, άδικοι, μοιχοί. Εάν, ας το προσέξουμε, δεν είναι δικά μας τα σχόλια αυτά, το Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, εάν όλοι οι άλλοι Φαρισαίοι είναι όπως λες, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, πού είναι αυτός που δέχεται τη μοιχεία και την αδικία?
Ποιος είπες εσύ? Με καταλαβαίνετε τι λέω? Αν όλοι είναι άδικοι και άρπαγες, έλα να μας δείξεις αυτοί όλοι οι άρπαγες ποιον αδικούν. Δεν μένει κανείς για να αδικείται. Το καταλαβαίνουμε? Αν όλη η κοινωνία είναι έτσι όπως την περιγράφεις, πού είναι αυτοί που αδικούνται? Δεν υπάρχουν. Λέει, τις ο κακόσον, ποιος είναι εκείνος που δέχεται την κακία του άδικου και του άρπαγα, αφού όλοι έχουν μπει στην κατηγορία να αδικούν? Πρέπει να υπάρχει και εκείνος που αδικείται. Δεν υπάρχει πια εδώ μέσα. Δεν αδικούν ούτε αρπάζουν όλος ο κόσμος. Λοιπόν, εδώ... Άλλο ότι έχουμε το μεγάλο... Θέλω να σε παρακαλέσω λίγο να προχωρήσω και τα πείτε τη γνώμη σας. Το ερώτημα εδώ, ο κύριος έχει βάλει έναν τύπο ανθρώπου που ο εγωισμός του δεν έχει όρια. Δεν έχει όρια. Εκεί φτάνει ο άνθρωπος που αφήνει ανεξέλεπτο τον εγωισμό στη ζωή του. Να φτάνει σε μία κατάκριση οικουμενική. Λέω λοιπόν ότι λέγει, δεν είμαι εγώ με τις δικές μου δυνάμεις. Δεύτερον, όλοι οι άλλοι είναι άρπαγες. Κατακρίνει οικουμενικά όλο τον κόσμο. Και ρωτάει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για να ξέρεις ότι είναι άρπαγες οι άλλοι, θα πρέπει να σου αρπάξεις έναν. Μα τα δικά σου αγαθά δεν τα είδανε, λέει, ποτέ για να σ' αρπάξουνε. Πού το ξέρεις λοιπόν ότι όλοι οι άλλοι είναι άρπαγες και τους καταδικάζεις? Η πράξη σου δείχνει την ποιότητα του αλουνού. Για να μιλήσει για την ποιότητα του Α και του Β, πρέπει να πεις, μου έκανε αυτό το πράγμα εμένα προσωπικά. Μα εσένα δεν σου έκανε εκείνο το πράγμα. Δεν έχεις δικαίωμα εσύ να το καταδικάζεις. Δεν είμαι λοιπόν, να το προσέξουμε, όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Άρπαγες, άδικοι, μοιχοί. Να προσέξουμε, στην προσευχή του, λέει ο Γρηγόριος, για να μην πούμε ότι μα εμείς δεν είμαστε τέτοιοι, η ποιότητα της προσευχής δεν κρύβεται στο έργο, σε μια αμαρτία που κάνουμε εμείς με τα έργα, με τα χέρια μας. Δεν είναι η ουσία εκεί της ποιότητας, η ουσία είναι εδώ. Τι καλλιεργείς μέσα σου, και αυτό που καλλιεργείς μέσα σου, αυτό δεν σε επιτρέπει να υψώσεις τα χέρια ψηλά να μιλήσεις στο Θεό. Δεύτερο και τελευταίο έρχεται το έργο. Πρώτα σχεδιάζεις το μυαλό σου τι κάνεις και μετά το κάνεις. Δεν κάνεις πρώτα και μετά σκέπτεσαι. Αυτό είναι σχήμα ανακόλουθο. Δεν μπορεί να γίνει. Λέμε λοιπόν ότι ο Τελώνης, το προσέξουμε, με αυτό το δεν είμαι δίνει τον άκρατο εγωισμό του πέρα για πέρα. Ο Φαρισαίος, συγχωρέστε με. Κολλήσει με τον Τελώνη. Τι να κάνω, επειδή μπαίνει πρώτος. Στη συνέχεια λέει, όπως οι άλλοι άνθρωποι, κατακρίνει τους ανθρώπους. Υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο, ότι λέει και ψέματα. Στην προσευχή του πάνω. Λέει ψέματα. Πώς τα λέει τα ψέματα? Να τα ακούσαμε ότι λέει ψέματα. Σε ποιον τα λες? Σε αυτό που τα ξέρει. Ξέρει όντως πολύ καλά την ποιότητά μας. Ξέρει και τα έργα μας, τα ξέρει. Αφού τα ξέρει, εσύ του τα λες, ότι ξέρει ότι κάνεις τα ανάποδα από εκείνα. Του λες και ψέματα πάνω του. Λέει, να προσέχουμε όλοι μας, γιατί ο Θεός ουμικτηρίζεται, δεν εμπέζεται ο Θεός. Τελείωσε. Και αλίμονος εκείνων που θα πέσει στα χέρια του Θεού του ζώντος. Και για να μην παραξηγηθώ, μην λάβουμε υπόψη ότι ο Θεός έχει χέρια και τιμωρεί,
Αλλά εμείς με τα δικά μας έργα αυτοτιμωρούμεθα και, και επιτρέπεται ο Θεός να αυτοτιμωρούμεθα. Αυτό είναι τα χρειά του ζώντος που λέμε. Να πάμε λίγο τώρα στο τελώνι που άκουγε ή δεν άκουγε τώρα το Φαρισαίο. Εδώ είναι το άκουγε ή δεν τον άκουγε. Ο Θεός ηλάστη τίμη τον αμαρτωλό. Ο άλλος φώναζε δυνατά και τα λέγε, τον άκουγαν οι πάντες. Υποτίθεται ότι τον άκουγαν οι πάντες. Άρα και ο τελώνης τον άκουγε. Αλλά δεν έδινε, λέει, καμία απολύτως απάντηση. Αυτός ζούσε, ο τελώνης, μια πολύ μεγάλη αρετή. Μια πολύ μεγάλη αρετή. Βέβαια, αυτή είναι η αρετή της ταπείνωσης. Αφού έλεγε ότι είμαι αμαρτωλός, για τον εαυτό του αποκλειστικά έφερνε την καταδίκη, καταδίκαζε μόνο στον εαυτό του. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο άλλος δίπλα του φώναζε, όχι μόνο όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, έλεγε ο Φαρισαίος, δεν είμαι, αλλά ή και ως περούτος ο τελώνης. Πρόσθετε ο Φαρισαίος και έλεγε, ναι, δεν είναι όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Και το ερώτημα είναι, όταν λέει όλοι οι άλλοι άνθρωποι είναι μέσα ο τελώνης στην καταδίκη. Είναι, είναι. Αφού είναι όλοι. Είναι. Όλοι. Το λέω, κύριο, για να καταλάβω το παρακάτω. Λέει, είναι μέσα στην οικουμενική κατάκριση. Ναι. Δεν του έφτασε, λέει, του Φαρισαίου που τον καταδικάζει οικουμενικά μαζί με όλους, τον βάζει και δίπλα του. Ή και ως περούτος ο τελώνης. Τον βάζει και ξεχωριστά. Θέλει να καταλάβει καλά την κατάκριση που κάνει. Ή και ως περ ούτως ο τελώνης. Αυτό λέει ο Φαρισαίος. Αυτό το άκουγε και δεν απαντούσε ο τελώνης. Κάνει ένα πολύ ωραίο σχόλιο που το διάβασα και μέσα από τον Δαβίδ. Λέγει, δεχόταν ο τελώνης όχι μόνο να κατηγορηθεί ο ίδιος, αλλά και να το κατηγορήσει ο άλλος και να μην βγάλει τη μουδιά από το στόμα. Και να προχωρήσουμε ακόμα λίγο, να δούμε. Ο Δαβίδ, όταν διέπραξε τη μοιχεία και το φόνο, μετά επαναστάτησε το γιος του και είχε συγκεντρώσει στρατεύματα και περνούσε μέσα από το δρόμο της Ιερουσαλήμ και δίπλα στο δρόμο ήταν ένας προφανώς αντίπαλός του και του φώνασε ο Σεμεΐ, το όνομα του Σεμεΐ, και του φώναζε, έκανες αυτό, έκανες το άλλο, έκανες το άλλο, του Δαβίδ. Του πέταγε πέτρες. Του έλεγε σκόνη στο κεφάλι του Δαβίδ. Οπότε ο στρατηγός τον κατέκρινε, όχι μόνο τον κατέκρινε και χειρονομούσε εις βάρος του βασιλιά. Οπότε λέει ο στρατηγός Αβεσσαλό, όχι ο Βεσσαλό, είναι ο γιος του. Αβεσσαλό, του λέει, μεγαλειότατε να του πάρω το κεφάλι. Τον έβαλε ο Θεός για να με διορθώσει. Τον έβαλε ο Θεός για να με διορθώσει. Αυτό έκανε και ο τελώνης. Δεχόταν τη φωνή του Φαρισαίου, τους λόγους του, ως φωνή του Θεού για να διορθωθεί. Για να διορθωθεί. Γι' αυτό και σκυφτά και γεμάτος πόνο, έλεγε ο τελώνης, ο Θεός ηλάσθη τίμη του αμαρτωλό. Θέλω πριν τελειώσω να πω το εξής. Φαρισαίος ίσον
εγωιστής και στη στάση και στα λόγια και στο είναι του. Και σε σχέση με τους ανθρώπους του, απελπιστικά άδικος. Απελπιστικά άδικος. Γιατί μόνο αυτό στον κόσμο ήταν ο καλός, όχι ο καλύτερος, ο καλός. Και όλοι οι άλλοι ήσαν άδικοι, άρπαγες και μοιχοί. Ο Τελώνης υπομένει προσευχόμενος με ταπεινόν φρόνημα της ύβρης του Φαρισαίου που του εκτοξεύει εν ώρα προσευχής. Εν ώρα προσευχής την ιερότερη στιγμή. Ούτε και αυτή δεν σεβάστηκε την προσευχή, ούτε και το χώρο σεβάστηκε, τίποτα. Μόνο ένα πράγμα υπολόγιζε. Το είναι του και τον εγωισμό του ο Τελώνης. Ο Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος. Ο Τελώνης είναι ο τύπος και το υπόδειγμα και το παράδειγμα του ανθρώπου που δείχνει το δρόμο καθαρά πώς μπορεί να φτάσει κανείς στον θρόνο του Θεού. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να φτάσει στον θρόνο του Θεού. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος ότι να στείνουμε τα γόνατά μας μπροστά στον θρόνο του Θεού και εννοεί στην προσευχή μας αλλά και οποιαδήποτε άλλη στιγμή όταν του μιλάμε πάλι στεκόμαστε μπροστά στον του Θεού και να του μιλάμε για να εύρωμεν έλεος και χάριν από τον Θεό όπως βρήκε ο Τελώνης. Άκουσε από τον Κύριο, κατέβηκε από το Ιερό ο Τελώνης δε δικαιωμένος από το ίδιο τον Κύριο δικαιώθηκε. Ο άλλος τι έκανε? Δεν χρειάζεται να το δικαιώσει ο Θεός καθόλου. Γιατί δεν χρειαζότανε? Γιατί αυτό δικαιώθηκε. Μόνος του δικαίωσε τον εαυτό του. Αφού δικαιώθηκε εσύ, δεν χρειάζεται άλλη επιβεβαίωση, εντάξει. Γι' αυτό λέει, κατέβηκε ο Φαρισαίος καταδεδικασμένος. Από αυτόν που έπρεπε να δικαιωθεί, δεν δικαιώθηκε από τον Θεό. Γιατί είχε καταδικάσει προηγουμένως όλη την κοινωνία. Δέεται λοιπόν ο Τελώνης, δέεται, παρακαλεί ο Τελώνης, ταπεινώνεται ο Τελώνης, υπομένει την κατηγορία του Φαρισαίου, προσεύχεται ειλικρινά ο Τελώνης και ήταν, να το προσέξουμε αυτή τη λέξη, εστός, δηλαδή στεκόταν συνεχώς χωρίς να θέλει να δείξει με αυτό ότι μια στιγμή στάθηκε και τελείωσε η προσευχή του Τελώνη. Αυτό σημαίνει το εστός, στεκόταν. Ενώ του Φαρισαίου λέει έστι, στάθηκε, είπε τελείωσε. Προσευχή στα αυτιά μη ακούοντων. Σε αυτιά που δεν ακούνε ποτέ ούτε τα ανθρώπινα, γιατί ούτε ο άνθρωπος τέτοια αναστήματα τα δέχεται. Και τα κάνει πέρα από μονάχα τους, γιατί είναι επιβλαβή και επιζήμια. Ούτε και ο Θεός ακούει. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος, «Οικότος δε προς εαυτόν ο Φαρισαίος προσήφιετο». Οικότος σημαίνει δικαιολογημένα. Ο Φαρισαίος γύριζε την προσευχή στον εαυτό του. Δεν πήγαινε παραπέρα. Σε αυτόν έμενε η προσευχή. Και το κρίμα είναι ότι δεν αγνοούσε ποιος καθόταν επάνω στα χερουβίμ. Ο Θεός. Το γνώριζε, λέει, ότι καθόταν ο Θεός στα χερουβίμ. Και ότι ο Θεός ρίχνει τη ματιά μέσα στην άβυσσο.
Το λέει και επιβλέποντα τα έσχατα των αβύσσων. Όσο πιο βαθιά, μέσα στην άβυσσο βλέπουν τα μάτια του Θεού. Και όμως τα ήξερε αυτά και αντί να μιλάει στον Θεό, μίλαγε στον εαυτό του. Ο Φαρισαίος, με συγχωρείτε, ο Τελώνης, γνώριζε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, και εδώ να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά κι εμείς, από την προσωπική μου ζωή μέχρι τη ζωή του Αγίου Κωνσταντίνου ή των οποιοδήποτε Αγίων, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Σύγκριση δεν γίνεται. Δεν θα τολμήσουμε ποτέ να πούμε ότι αφού δεν είμαι σαν τον Άγιο, άρα δεν είμαι και χριστιανός καν. Δεν χωράει αυτό το πράγμα. Πόσο, λέει ο λαός, μπορείς να απλώσεις το χέρι σου. Άπλωσέ το. Παραπέρα μη ζητάς να πάει. Αυτό θέλει και ο Θεός. Να απλωνόμαστε, να προσπαθούμε όση δύναμη έχουμε. Γιατί, ας το ακούσουμε το γιατί, προνοία μίζωνη τα καθ' ημάς διευθύνεται. Το εξηγώ. Όλα όσα σχετίζονται με εμάς, πρόσωπα, πράγματα, γεγονότα, σκοπή που θέλουμε, έχουμε σκοπό να ανέβουμε στον Παράδεισο, λοιπόν, όλα αυτά, κάποια πρόνοια, θεία πρόνοια, ή κάποια η θεία πρόνοια, τα διευθύνει χωρίς να καταλαβαίνουμε εμείς. Και δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουμε. Δεν χρειάζεται. Γιατί να γίνουμε Φαρισαίοι. Ο Θεός θα έχει όλα πόρτα και μυστικά. Καταλαβαίνουμε το σποράκι που το ρίχνουμε στη γη. Εμείς το καταλαβαίνουμε πώς αυτό μεγαλώνει. Ή να το πω και αλλιώς. Μας έσπαιρνε οι γονείς μας στη μήτρα της μάνα μας. Καταλάβαμε πώς έχουμε φτάσει εδώ πέρα. Μιλάω σαρτικά. Δεν καταλαβαίνω πώς γίναμε ένα μέτρο, δύο μέτρα, ένα, ενάμιση, δεν ξέρω πόσο. Όπως δεν καταλάβαμε την αύξησή μας τη σωματική, έτσι δεν καταλαβαίνεται και η πνευματική αύξηση. Μέχρι ότου φτάσουμε, λέει, σε μέτρον ηλικίας, σε ένα μέτρο ηλικίας, ανάλογα με εκείνο που οδηγεί ο Χριστός. Δεν μπορεί εμείς να πούμε θα φτάσουμε εκεί, μας οδηγεί ο Χριστός, μυστικά, απόρριτα, αθόρυβα, αθόρυβα, όπως μεγαλώνει ο σπόρος, και χωρίς εμείς να καταλαβαίνουμε. Και το προχωράω και λέει και πολλάκις μικρόν ή μηδέν σπουδάσα. Ας προσέξουμε, πολλάκις μικρόν, πολλές φορές λίγο, τόσο δούλι ή καθόλου ή μηδέν. Το ακούτε τι λέει, πολλάκις μικρόν ή μηδέν σπουδάσαντες. Λέει, κάναμε μια μικρή προσπάθεια ή και καθόλου για να προκόψουμε πνευματικά. Πολλών και μεγάλων παθών ανώτερη συν Θεό διαμείναμε. Ενώ λέει λίγο ή καθόλου δεν προσπαθήσαμε, ετούτης λέει με την βοήθεια του Θεού, απαλλαχτήκαμε από μεγάλα πάθη και λατώματα που εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι στην πρόνοια, το λέει, του Θεού. Αυτή τα κατευθύνει τα πράγματα. Δεν θα περιμένουμε να δούμε με τούτα εδώ τα μάτια τι συμβαίνει μέσα μας. Εμείς θα κάνουμε αυτό που μπορούμε. Και ας μην το καταλαβαίνουμε στο τέλος, αν έχουμε κάνει κάτι, τα βλέπει ο Θεός, το λέει εδώ. Μέσα μας συντελείται η αλλαγή. Μα δεν σε είδα ρε φίλε να αλλάζεις, σου λέει ο άλλος. Και τι έχεις εσύ, φακό για να μπεις μέσα μου να με δεις, ή πως έχω φακό για να δω, να μπω για να δω. Διαβάζω τη γραφή και βλέπω ότι είμαι σκάρτος. Το βλέπω ότι είμαι σκάρτος, το λέει ο Κύριος. Λοιπόν, μου είναι αρκετό να καταλαβαίνω ότι είμαι σκάρτος. Θα κάνω την προσπάθεια με εγώ, οποιαδήποτε, ας μην την καταλαβαίνω και αυτή είναι καλά-καλά, και ο Θεός θα με λύσει. Το λέει εδώ καθαρά. Έτσι λοιπόν, εμείς δεν έχουμε παρά να κάνουμε την προσευχή μας με ταπεινό το φρόνημα, ταπεινά, να του φωνάζουμε εκείνο που μας ζητάει ο ίδιος και να του λέμε, είμαστε άχρηστοι, το λέει, είμαστε άχρηστοι δούλοι. Και εκείνος ξέρει τι θα κάνει από εκεί πέρα. Και να δεχόμαστε και την κατηγορία που εκτοξεύει ο άλλος. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να γλιτώσουμε
από τα στόματα των άλλων. Γλίτω... το ξέρουνε τώρα τι έχουν. Γλίτωσε ο Κύριος από εκείνα. Ουε, του φωνάζει ο Σταυρό επάνω. Σύλε που είπες ότι είσαι Υιός του Θεού, κατέβα τώρα από το Σταυρό κάτω. Για να σε δούμε και να πιστέψουμε. Μεγάλη βλαστημία υπάρχει από αυτή. Δεν τα άκουσε. Άρα λοιπόν στους αιώνας των αιώνων θα ακούγεται. Άγιος Νεκτάριος πήγε εκεί ο διοικητής και του είπε στην έγινα πού είναι το μούλικο που έκανες με την τάδε και πάθε μετά βέβαια καρκίνο ο άνθρωπος, αλλά θέλω να πω με αυτά τα πράγματα ότι η συμπεριφορά του Φαρισαίου που εξουθένωνε, που εξόντωνε τον τελώνη που τον είχε δίπλα του και τον έλεγε ότι είναι άδικος και άρπαγας και μοιχός, αυτή η συμπεριφορά θα ακούγεται σε βάρος εκείνων που θέλουν να αγωνίζονται πνευματικά. Δεν γίνεται με να ακουστεί, γιατί τότε αρετή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αρετή. Θα πουν τα στόματα, θα πουν και θα ξεράσουν και πράγματα μη πραγματικά, μη αληθινά. Γιατί να λένε όμως, γιατί να λένε, γιατί είναι ελεύθερο, δεν υπάρχει γιατί να λένε. Γιατί να, γιατί πρέπει να λένε. Γι' αυτό το λόγο. Πρέπει να λένε. Πρέπει να λένε. Μα δεν έχει λογική αυτή. Δεν μπορώ να βάλω εγώ στην ελευθερία τα λουλού. Φρέρα, τώρα εγώ σε ένα πρόσωπο. Σαν άνθρωπο, σαν άτομο όμως πρέπει να προσέχει. Και όχι να κάνει αυτές τις ενέργειες. Όχι. Δεν υπάρχει. Ποιες ενέργειες κάνει ο άνθρωπος. Που κάνεται και λέει για τον άλλο, βρίσκει κάτι. Α, πρέπει να προσέχει, δεν προσέχει. Αυτό. Αυτό το καταλαβαίνει. Τώρα τελείωσες. Ναι, τώρα τελείωσα και λέω ότι πήραμε τα πρότυπα, έχουμε τον λόγο να κάνουμε σχόλια. Τώρα θα με συγχωρήσετε που θα μιλήσω έτσι. Θα μιλήσω και προσεκτικά. Και προσεκτικά θα μιλήσω. Γιατί το προηγούμενος. Γιατί επειδή είμαστε όλοι οι Φαρισαίοι, οι άνθρωποι και πρώτος εγώ, ας προσέξουμε να γίνουμε όσο μπορούμε τόσο σαν το τελώνει. Και να αφήσουμε όλες αυτές τις δικαιολογίες που ξέρουμε και λέμε. Άλλο. Τι άλλο. Τίποτα άλλο. Και εγώ αυτό τους νερό έλεγα. Γι' αυτό ο Κύριος μας έχει δώσει τα παραδείγματα για να κάνουμε αυτό που είπες εσύ τώρα μόλις. Μιχάλη. Εγώ θα πω ότι ο Κύριος είχε πει δεν ήρθα να σώσω δικαίους αλλά αμαρτωλούς. Που σημαίνει ότι υπήρχαν δίκαιοι εκείνη την εποχή που λέγανε ότι ήταν δίκαιοι, που λέγανε σαν το Φαρισαίο όταν πήρανε τη Μιχαλίδα και την πήγανε κοντά. Γιατί είδανε την αμαρτία σε μεγάλο βαθμό. Ενώ αυτοί δεν είχαν αμαρτία και ο Κύριος που ήλεξε ποιοι ήτανε, τους έδωσε μία πέτρα και λέει όποιος είναι αναμάρτητος, πρώτο το λίθο βαλέτο. Που σημαίνει ότι κάνανε πέρα όλοι γιατί είδανε τον εαυτό τους. Αυτό έκανε και ποιος, ο Τελώνης είδε τον εαυτό του στο χώρο που μπήκε και είχε την πρόθεση, τη βοήθεια του Θεού. Είχε την πρόθεση να πάει στο Θεό και να ζητήσει τη βοήθεια. Ναι, όλη τη βοήθεια. Και ένα άλλο θα πω ότι ο Κύριος, για να μην πέφτουμε στις προσευχές και σε μεγάλες πλάνες, λέει προς τους Αποστόλους και προς όλους τους Χριστιανούς μέχρι σήμερα, ότι όταν προσεύχεστε μη βαντολογείτε, σαν το Φαρισαίο, εδώ και εκεί τώρα και πολλά. Γι' αυτό λέει σας δίνω την προσευχή της Κυριακής, το Πάτερ ημών. Που σημαίνει εκεί που λέει και άφησε μην τα ωφελήματα ημών σαν του Φαρισαίου και από κάτω λέει ως και εμείς αφήμε και να με τις ωφελήματες ημών. Μάλιστα. Που αυτός δεν το καταλάβαινε γιατί ήταν εγωιστής. Αυτό ας το δούμε γιατί σήμερα ήταν το θέμα είμαστε όλοι άρρωστοι και θέλουμε, θέλουμε τη βοήθεια του Θεού. Το λέει και ο Ιωσήφ. Και να είμαστε λέει και προσεκτικοί. Έτσι. Σωστό και αυτό. Κανείς δεν αρνείται. Αλλά το προσεκτική σημαίνει... Τώρα το θέμα γιατί δεν είμαστε προσεκτικοί που είπε και το λέει και εκεί. Γιατί να μην είμαστε εμείς οι Φαρισαίοι και εγώ προσωπικοί. Αλλά να έχουμε αυτό το φαρισαϊσμό
και τον τεράστιο εγωισμό απάνω μας. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής απάνω σε αυτό που λέει ο Σύφ. Τα γονίδια αυτά. Τι είπε, Βασίλη. Μα κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω το εξής. Θα το πει μετά. Τα γονίδια αυτά είναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι. Να ρωτήσω εσένα τον Ιωσήφ. Το καταλαβαίνεις ότι είσαι Φαρισαίος? Ασφαλώς το καταλαβαίνω. Τελείωσε από εκεί πέρα, είναι όλα τελειωμένα. Αυτός το καταλάβαινε ότι είναι Φαρισαίος? Τότε είναι κουτός, γίνησε. Αυτός ήταν. Αυτός ήταν. Αυτός ήταν. Αυτός ήταν. Λοιπόν. Θέλω πάλι εδώ. Άγιος ο Θεός. 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 Άγιος ο Πάτε τη μόνο με τη ουρανή, αγιά στην υποτομά σου. Ερθέντε η βασιλεία σου, γιατί και το φωτεινά σου, όσο τον ουρανό και τη γη, τον άρθρο των μόνο των ενδιούσεων, δώσει εμεί σήμερα, και άφεση μη τα ωφελήματα ημών, ω και εμεί αφία με τι οφειλέτε ημών. Και μη σε νέα τη εμά πειρασμό, αλλά να είσαι η μέσα από το βίο. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελέγχει και σώσου μα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς κάθε φορά είπαμε κι άλλους. Άστορα κάνουμε έναν απολογισμό στον εαυτό μας. Πόσες ώρες ασχοληθήκαμε να προσευχόμαστε και να πούμε ευχαριστώ στον Θεό, θα δούμε πόσο ομορφωλή είμαστε. Καλό και. Ότι δεν έχει σημασία οι ώρες, γιατί βλέπουμε ένα λιτή μια ζωή στην αμαρτία και σε τρία δευτερόλεπτα σώθηκε. Το θέμα είναι, πώς θα το βγάλεις. Μιχάλη, αδερφέ, πρόσεξε με. Εγώ φωνάζω, είμαι αμαρτωλός. Αν μου το πει κάποιος άλλος, δεν μου αρέσει. Αυτό λέει ο Σεφ. Πρέπει να το καταλάβει μόνο. Είναι ένα εκτό συνεδρίου. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μου αρέσει. Γιατί να μου το πει για τον εγωισμό? Εγώ κάνω σαν ένα άνθρωπο. Πάω κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Αυτό που λες είναι ωραίο, σωστό. Και το δικαιολογία. Α το πούμε. Και α το πούμε. Αυτό το δικαιολογεί. Και από εκεί και πέρα πιάνει την κουτοπονίρια. Πιάνει την κουτοπονίρια. Για αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμεί το δικό μα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Λοιπόν, Βασιλάκη, κάνει. Ναι, θα σου βάλω. Εσύ καλά τελευταίες. Εσύ τι βάζεις τώρα.